Συναδέλφισες και συνάδελφοι, με τη σημερινή μας κινητοποίηση, με την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο, απαιτούμε την κατάργηση όλων των αντεργατικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που έχει πάρει η κυβέρνηση στη φάση της πανδημίας και του lockdown, μεταξύ των οποίων είναι και η τηλεεργασία που αφορά πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων του κλάδου μας. Η εργοδοσία όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε αφήσει τους εργαζόμενους μέσα στους χώρους δουλειάς σαν τις σαρδέλες τον έναν πάνω στον άλλον, και προκειμένου να μην επομιστεί κόστος ώστε να τηρήσει τα μέτρα υγείας και ασφάλειας που ήταν απαραίτητα για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, αξιοποίησε πλήρως σε τεράστιο βαθμό στον κλάδο μας την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προέβλεπε τη γενίκευση της τηλεργασίας. Με το σημερινό μας πρώτο βήμα κινητοποίησης κάνουμε ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η τηλεργασία είναι πάγιο αίτημα των εργοδοτών ως ακόμα μία ελαστική σχέση εργασίας που προσπαθούν να την επιβάλλουν εδώ και χρόνια στον κλάδο. Η τηλεεργασία που υπογράφηκε σε συλλογική σύμβαση στα πλαίσια των κοινωνικών διαλόγων από ΓΕΣΕΕ και ΣΕΒ το 2006 ήταν αποτέλεσμα αυτού του κοινωνικού εταιρισμού, του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που προσπαθεί να δικαιολογήσει τα πάντα, όλες τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας και δίθεν να τις θεσμοθετήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σε αυτή τη σύμβαση στο προήμιο της, στο πρώτο της άρθρο, ξεχωρίζει ότι ακριβώς αυτά τα μέτρα έρχονται να εφαρμοστούν στην Ελλάδα προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα των κυβερνήσεων, δηλαδή η διατήρηση και η αύξηση της κερδοφορίας τους στα πλαίσια της ευελιξίας και της ασφάλειας. Τότε μάλιστα ο Δήρων Πολύδωρας το είχε χαρακτηρίσει ευαλφάλεια, για όσους θυμούνται. Χρόνια τώρα η εργοδοσία προσπαθεί να παρουσιάσει αυτόν τον τρόπο εργασίας του, να εργάζεται εργαζόμενος από το σπίτι του, ως κάτι καλό και ότι κάτι δίθεν καλό έχει και για τους εργαζόμενους, και προσπαθεί να το εφορμόσει. Όλη αυτή η επιχειρηματολογία που έχουμε ακούσει, τα δελτία τύπου του ΣΕΒ, αλλά και τα δελτία που έβγαζαν οι επιχειρήσεις για το σωστό, από το σωστό τρόπο δίθεν οργάνωσης της εργασίας από το σπίτι, μέχρι τις παρατηρήσεις γιατί ακούγονται τα παιδιά μας την ώρα της δουλειάς ή πώς πρέπει να είναι απομονωμένος ο χώρος από τον οποίο θα εργαζόμαστε, λες και μένουμε κι εμείς σε τίποτα βίλες σαν κι αυτούς, όπου μπορούμε να έχουμε ξεχωριστά δωμάτια ο καθένας, συμβάλλουν στο να προσπαθήσουν να την νομιμοποιήσουν στη συνείδηση των εργαζομένων. Μας θυμίζουν αυτά τα επιχειρήματα αυτό πριν από περίπου 25 με 30 χρόνια, όταν πάλι η ΓΕΣΕ στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου καταργούσε το 8ωρο και έφερνε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την ημιαπασχόληση, εκείνα τα επιχειρήματα που λέγανε στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, μα γιατί αντιδράτε, μπορεί να υπάρχουν μάνες ή φοιτητές που να θέλουν να δουλεύουν μειωμένο ωράριο. Τώρα με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να μας χωρέσουν την τηλεργασία. Να πούν γιατί αντιδράτε, υπάρχουν εργαζόμενοι που τους βολεύει να δουλεύουν με τηλεργασία. Αντιδράμε γιατί πλέον έχουμε γνώση. Γιατί οι συνάδελφοι το νιώσαμε στο πετσί μας, έστω αυτούς τους 2-2,5 μήνες που διαρκεί το ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας, το τι σημαίνει τηλεργασία για μας. Τηλεργασία για τους εργαζόμενους σημαίνει να είναι σε ετοιμότητα ο εργαζόμενος 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες την εβδομάδα. Σημαίνει να εντατικοποιείται ανα πάσα στιγμή η εργασία του, αφού χάνονται τα όρια μεταξύ του προσωπικού χρόνου και του ωραρίου. Σημαίνει να γίνεσαι ουσιαστικά φυλακισμένος μέσα στο ίδιο σου το σπίτι, να μην μπορείς να απομακρυνθείς δευτερόλεπτο. Σημαίνει να απομονώνεσαι από τους υπόλοιπους συναδέλφους σου, να μην γνωρίζεις τι γίνεται, και για πολλούς από τους συναδέλφους μας, ακόμα και μέσα σε αυτή τη φάση της πανδημίας, σήμαινε απόλυση μέσω Skype ή μέσω του υπολογιστή
όπου ανακοινώνονταν πολύ όμορφα ότι υπάρχει πλέον ζήτημα και είσαι περιττός για την εταιρεία. Χώρια που ένα μεγάλο κόστος που ήταν υποχρεωμένες να πληρώνουν οι επιχειρήσεις, το έχουν φορτώσει στην πλάτη μας. Χώρια που δεν τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, όπως είναι υποχρεωμένη η εργοδοσία να τηρεί μέσα στους χώρους δουλειάς. Χώρια ένα κάρο ζητήματα. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε την τηλεργασία, γιατί ακριβώς είναι ένα εργαλείο που θα το αξιοποιήσει η εργοδοσία προκειμένου να κάνει και με αυτόν τον τρόπο τη ζωή μας λάστιχη. Στις 6.30 ώρα υπάρχει συνάντηση με το Υπουργείο, όπου θα δώσουμε μια αντιπροσωπεία που θα ανέβει, θα δώσουμε αναλυτική την εικόνα και θα απαιτήσουμε να μας πει ακριβώς το πότε, με την εγγύηση του κράτους και την υποχρέωση της εργοδοσίας, θα πάρθουν όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, θα σταματήσει η επέκταση της τηλεργασίας και θα επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στον χώρο δουλειάς. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από αυτό, θα απαιτήσουμε να μας πούν τα συγκεκριμένα μέτρα και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τελειώνοντας με τη συνάντηση θα είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τι απάντησε το Υπουργείο. Από την πρώτη στιγμή το επιχειρησιακό σωματείο της Vodafone βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για να υποστηρίξει τα δικαιώματα των εργαζομένων και μάλιστα οργανώνοντας τον αγώνα τους. Τις πρώτες μέρες που θέλανε 800 εργαζόμενοι να είναι μέσα σε ένα κτίριο, ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, με κοινόχρηστα ακουστικά, εμείς την ίδια στιγμή κινητοποιηθήκαμε και οργανώσαμε τον αγώνα των εργαζομένων με αιτήματα να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας. Όλο αυτό το διάστημα που η εργοδοσία συνεχίζει να παρεμβαίνει, να απολύει, να τρομοκρατεί τους εργαζόμενους, το σωματείο μας δεν άφησε κανένα ζήτημα να πέσει κάτω. Έχουμε κάνει δεκάδες παρεμβάσεις και στην ίδια τη διοίκηση για ζητήματα εντατικοποίησης εργασίας, απειλών και μάλιστα γιατί όλο αυτό το διάστημα που έχουν στείλει τον κόσμο σπίτι να δουλεύει με τηλεεργασία, γιατί έτσι ήταν η εύκολη λύση, αντί να την αξιοποιήσουν και να βελτιώσουν τα κτίρια, όλα μένουν στην ίδια κατάσταση. Αντίστοιχα, όλο αυτό το διάστημα, αντί να το αξιοποιήσει για να πάρει μέτρα, έβγαζε βιντεάκια, δίνοντας tips για το πώς μπορείτε να συνδυάσετε την οικογενειακή ζωή με την τηλεεργασία. Πώς δηλαδή οι εργαζόμενοι θα γίνουν πιο ευέλικτοι, πώς οι εργαζόμενες μητέρες, σηκώνοντας όλο το βάρος, θα είναι και καλές εργαζόμενες για την εργοδοσία. Αντίστοιχα, όλο αυτό το διάστημα, οι εργαζόμενοι έχουν βιώσει όλο αυτό το οποίο λέμε την αύξηση του εργάσιμου χρόνου. Εργαζόμενοι να δουλεύουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, να χτυπάνε τα τηλέφωνά τους, μήπως μπορείς να δεις το project, αφού δεν έχεις και κάτι άλλο να κάνεις. Και αντίστοιχα, η απάντηση της διοίκησης σε όλα αυτά και στην παρέμβαση του συνδικάτου να είναι ότι αυτό το κάνουν οι εργαζόμενοι από το πάθος τους για την εργασία. Τους προειδοποιούμε ότι δεν θα αποδεχτούμε να συνεχιστεί αυτό το μέτρο, δεν θα συνεχιστούμε να είναι οι εργαζόμενοι σπίτι τους. Ο χώρος των εργαζομένων είναι πίσω στις δουλειές τους, εκεί ανήκουνε, στα κτίρια τους και το σωματείο μας θα μπει μπροστά για να καλύψει όλες τις ανάγκες με τον αγώνα των εργαζομένων. Το σωματείο μας έχουμε ήδη συμμετέχουμε και εμείς στη σημερινή κινητοποίηση με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Που είτε όπως θα ξέρετε ήταν η πρώτη από τις εταιρείες Telecom που επέστρεψαν, που άφησαν τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στον χώρο με ένα ποσοστό 30%, δηλαδή το 1/3 της εταιρείας αναβδομάδα επιστρέφουμε. Το ζήτημα είναι ότι επιστρέφουμε ακριβώς την ίδια κατάσταση την οποία, από την οποία φύγαμε. Τα ίδια σταθεροποιημένα γραφεία, οι ίδιες ακριβώς εγκαταστάσεις, χωρίς να έχει ληφθεί κανένα μέτρο, καμία προσπάθεια από την πλευρά της εταιρείας για να παραμείνουν εργαζόμενοι ασφαλείς. Είναι ξεκάθαρο ότι και η WIT όπως και οι άλλες εταιρείες ποντάρει πάνω στη τηλεργασία, έχει στηριχθεί σε αυτή. Ήταν έτοιμη από καιρό, πολύ καιρό πριν την καραντίνα, να την επιβάλλει, προσπαθώντας με πλάγιους τρόπους για τους γονείς, για εργαζόμενους που είχαν πρόβλημα να τους βάζουν να δουλεύουν μια φορά την εβδομάδα από το σπίτι τους. Και σήμερα έρχεται να εκμεταλλευτεί αυτή ακριβώς την κατάσταση. Η κατάσταση και για τους εργαζόμενους του WIT είναι αυτή ακριβώς περιέγραψη με τους υπόλοιποι.
Ήταν υποποίηση, έχει σκίσει κόκκινο, το ωράριο έχει γίνει λάστιχο. Τηλέφωνα και mail έρχονται ό,τι ώρες μπορείτε κανείς να φανταστεί. Συνάδελφοι οι οποίοι αναγκάζονται να πούνε στις 6-7 το πρωί, γιατί ακριβώς υπάρχει ευκολία της τηλεργασίας. Η θέση και του Πασέφου είναι ότι πρέπει να μπει ένα τέλος αυτή την κατάσταση, να επιστρέψουμε αμέσως με μέτρα της εργοδοσίας στους χώρους δουλειάς, να μπει ένα τέλος στην τηλεργασία και φυσικά αυτό που λέμε που είναι έτοιμα όλων μας, να προχωρήσει η κατάργηση όλων αυτών των αντιλαμβανωτικών νόμων, τις οποίες είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί ο κάθε εργοδότης του κλάδου. Εμείς οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα και τηλεπερφόρμανς είμαστε εδώ σήμερα για να καταργηθούν όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει για την πανδημία. Διότι εμείς οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα, όσο εκβιασμούς που είχαμε προηγούμενο χρόνο, ακόμα περισσότερο είναι τώρα. Διότι λίγη το ώρα εργασία μου, αμέσως πέφτει μήνυμα, τηλέφωνο, να συνεχίζω και άλλο. Άρα καταργήσανε το 8 ώρα. Οι εργαζόμενοι κάθε μέρα δέχεται περισσότερη πίεση, έτσι ώστε για να δουλεύει περισσότερο για τα κέρδη τους. Εμείς οι εργαζόμενοι σήμερα είμαστε σπίτια, δουλεύουμε από το σπίτι, διότι δεν εμπιστεύομαστε τους εργοδότες. Δεν έχουν πάρει αυτά τα μέτρα, τα οποία που να προστατεύουν την υγεία μας. Εμείς ζητάμε άμεσα να καταργηθούν όλα αυτά τα μέτρα και να πάρουν τα μέτρα οι εργοδότες, έτσι ώστε να γυρίσουμε με ασφαλό τρόπο στο χώρο εργασία μας, για να δουλεύουμε εκεί που λέγεται χώρο εργασία. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν ήδη προχωρήσει σε μέτρα που στην ουσία ούτε θα μπορούσαν να πάρουν σε άλλες εποχές. Μας ζητάνε να βάλουμε κάμερες στο σπίτι μας για να μας παρακολουθούν. Δείτε για προσωπικά δεδομένα των πελατών. Εμείς δεν δεχόμαστε καμία παρακολούθηση, καμία κάμερα, σε κανένα σπίτι. Οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα είμαστε εδώ και θα παλέψουμε για τη ζωή μας.